Καλησπέρα σε όλους σας από τη συχνότητα του Ράδιο Δοδόνη και την εκπομπή σας και την εκπομπή Πολίτης Βουλευτής. Σας καλωσορίζουμε σε ένα νέο κύκλο εκπομπών με μοναδικό σκοπό και στόχο που έχει την ενημέρωση όλων των πολιτών για όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και όχι μόνο. Θέμα στην εκπομπή μας σήμερα είναι η αδήλωτη εργασία στη χώρα μας. Ένα φαινόμενο που επικρατεί στην καθημερινή μας ζωή όλο και περισσότερο. Σήμερα θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά και αν υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Για όλα αυτά, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την κυρία Βανέσα Παπαδοπούλου, υποψήφια βουλευτή στο νομό Ιωαννίνων με την Ελλήνων Συνέλευσης, όπου θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας. Να είστε καλά. Το ερώτημά μου είναι τι συμπεριλαμβάνεται στον όρο αδήλωτη εργασία. Αδήλωτη εργασία, λοιπόν, για πολλούς από εμάς πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό μας σε έναν εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται κάπου και δεν φαίνεται πουθενά. Βεβαίως και είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλοι πολλοί παράγοντες και οι οποίοι ενδεχομένως να μην μας περνάει αυτή τη στιγμή από το μυαλό ότι εντάσσονται στην αδήλωτη εργασία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Στην αδήλωτη εργασία εντάσσονται εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μία σύμβαση με συγκεκριμένο ωράριο και με συγκεκριμένες αποδοχές και εν τέλει βλέπουμε να εκτελούν τελείως διαφορετικά ωράρια και να λαμβάνουν και χρήματα τα οποία δεν δηλώνονται κάπου. Στην αδήλωτη εργασία εντάσσονται τα μέλη μιας οικογένειας οι οποίοι όλοι μαζί συντηρούν μία οικογενειακή επιχείρηση και δεν είναι ασφαλισμένοι από την επιχείρηση αυτή. Απλά βοηθούν στην όλη διαδικασία. Στην αδήλωτη εργασία ενδεχομένως μπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς μας. Θα πάρω τέτοιου είδους περιπτώσεις και όχι μόνο πολλές φορές, εάν το θέλετε, όπου και πάλι επιλέγουμε να μην φανεί κάπου. Άρα καταλαβαίνετε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή και το συγκεκριμένο θέμα αφορά πολύ περισσότερα νοικοκυριά από όσο μπορεί να νομίζουμε. Μάλιστα. Και γιατί αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, κύριε Παπαδοπούλου? Ένα τέτοιο φαινόμενο, κυρία Ηλία, βλέπουμε ότι συνεχώς εδραιώνεται. Να πούμε και αυτό, δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά, αλλά βλέπουμε όλο ένα και να κυριαρχεί στις ζωές μας. Αυτό συμβαίνει για δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση, βεβαίως και υπάρχει η περίπτωση του δόλου, υπάρχουν επιχειρήσεις που τεχνιέντος επιλέγουν να το κάνουν αυτό, γιατί είναι έτσι συνθήκες, αν το θέλετε, ή ακόμα παίρνουν και το ρίσκο για να το κάνουν, και να γλιτώσουν, θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, χρήματα και αποδοχές εργαζομένων, τις οποίες δεν θα μπορούσαν διαφορετικά εάν ίσχυαν εξ ολοκλήρου οι συμβάσεις μεταξύ τους. Από την άλλη όμως υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δυσκολεύονται να επιβιώσουν και μπορεί ενδεχομένως να φροντίσουν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους που απασχολούν να ενταχθούν στην περίπτωση που το ωράριο να είναι το κάτι παραπάνω από το δηλωθέν. Μπορεί από την άλλη να βλέπουμε τις επιχειρήσεις να έρχονται αντιμέτωπες με μια δυσβάσταχτη φορολογία, όπου και πάλι πρέπει να βρουν έναν τρόπο επιβίωσης, καθότι είναι έτσι η δομή και είναι έτσι η όλη κατάσταση όπου δεν έχουν κάποια πραγματική στήριξη για να μπορέσουν να πάνε την ειδικότητά τους και την παροχή τους και το προϊόν τους ένα βήμα παραπέρα, οπότε θα κοιτάξουν να επιλέξουν και αυτό το δρόμο. Όπως επίσης, εάν πάρω και την πλευρά του ίδιου του εργαζόμενου, βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί όντως να μπουν σε διαδικασία να συγκαταθέσουν σε κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, που πραγματικά χρειάζονται μία απασχόληση για να μπορέσουν να επιβιώσουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους ενδεχομένως. Άρα το πράγμα δεν είναι μονοπλευρό, εμπεριέχει πολλές περιπτώσεις και θεωρώ ότι τα μηνύματα είναι πολλά, τα οποία πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία και πρέπει όλοι μαζί να δούμε συνολικά για το πώς
μάλλον για το πού είναι πραγματικά το πρόβλημα. Και μήπως δεν είναι η αδήλωτη εργασία ως αδήλωτη εργασία, αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι παράγοντες που υποβόσκουν και σας είπα προλίγου, που είναι πολύ μεγάλοι και πολύ σοβαροί και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Μάλιστα, κύριε Παπαδοπούλου. Άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη εργασία? Βεβαίως. Το πρώτο και βασικό κομμάτι που θα σκεφτόμασταν όλοι είναι το να δούμε συγκεκριμένα κλιμάκια και συγκεκριμένα θεσμικά όργανα τα οποία θα μπορούν να μπουν σε μια πραγματική αξιολόγηση και διερεύνηση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να σας πω ότι από μεριάς μου δεν είναι μόνο αυτό. Όταν βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρνουν την επιχείρηση ή τον ίδιο τον εργαζόμενο να επιλέξει μια τέτοια κατάσταση και μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να δούμε και όλα τα υπόλοιπα από πίσω. Και θα επαναλάβω ότι αναφέρομαι στο φορολογικό σύστημα, που πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό. Ως εκπρόσωπος και ως υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, θέλω να ενημερώσω και σε όσους δεν γνωρίζουν και να υπενθυμίσω σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία ότι υπάρχει ολόκληρη ενότητα που αναφέρεται στο φορολογικό κομμάτι. Οι συντελεστές που εμπεριέχονται μέσα είναι πάρα πολύ χαμηλοί, γιατί αποδεικνύεται περίτρανα ότι εάν αυτή η κοινωνία μπει σε μία διαδικασία αναδιάρθρωσης, θα δούμε ότι αυτομάτως το φορολογικό γίνεται πολύ πιο απλό, πολύ πιο χαμηλό για να αποδώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης με όποια ιδιότητα και αν φέρει, και έτσι τα πράγματα γίνονται πιο απλά αλλά και πιο ουσιώδη. Σε μία τόσο μεγάλη κατηγορία, κυρία Ηλία, που αναφερόμαστε τώρα και είναι το εργασιακό και είναι το επιχειρηματικό, είναι αδιανόητο να βλέπουμε την κοινωνία να έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιου είδους πολιτικές, γιατί σε οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο και αν ανήκουν τα εκτελεστικά όργανα αυτού του τόπου, από τη Βουλή μας μέχρι και τα χαμηλότερα κλιμάκια σε δήμους, περιφέρειες και ούτω καθεξής, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ο βασικός άξονας του ανθρώπου, η επιβίωσή του και η ανέλεξή του. Και όχι να βλέπουμε ένα συνεχόμενο χτύπημα φορολογικά και οικονομικά σε οποιαδήποτε κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, στο ίδιο πράγμα θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να δούμε συλλογικά και το άτομο στο θέμα της επιβίωσής του, της καθημερινότητάς του, τις ανάγκες του, τόσο στον ίδιο όσο και σε αυτό που εκτελεί, είτε είναι επιχειρηματίας είτε εργαζόμενος. Πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια και πολύ σημαντικά κομμάτια που συνεχώς βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να δημιουργούνται όλο ένα και περισσότερα κενά. Αν λοιπόν αυτά τα βάλουμε σε μία τάξη και μπούμε σε μία πραγματική εκτέλεση εργασίας από τους θεσμούς μέχρι και τους ανθρώπους που εργάζονται, θα δούμε μία τελείως διαφορετική κατάσταση. Γιατί η αδήλωτη εργασία, πέρα από το φαινόμενο της παραοικονομίας που αντιμετωπίζει η εκάστοτε χώρα, θα δούμε ότι επιφέρει και μία, αν το θέλετε, εξασφάλιση στο ίδιο το άτομο και στη μετέπειτα ζωή του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταβάσεις από το εργατικό δυναμικό είναι η συνταξιοδότηση. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που αδικούνται, έχουν εκτελέσει πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες αφοσίωσης αυτό που κάνουν, και εν τέλει φτάνουν σε μια ηλικία που πρέπει αυτή η κοινωνία να τους το ανταποδώσει, και με τέτοιου είδους πολιτικές που είτε οι ίδιοι δέχτηκαν είτε τους επιβλήθηκαν, δεν τα λαμβάνουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει να μπουν μπροστά. Η Ελλήνων Συνέλευσης βρίσκεται εδώ και για αυτό το κομμάτι, και όλοι μαζί, εννοείται και με το δικό μας κάλεσμα, θα πρέπει να τα δούμε στην ουσία τους
και να τα κάνουμε πράξη όλοι μαζί, γιατί μπορούμε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση την οποία κανείς μέχρι τώρα δεν επέλεξε να κάνει πράξη, και αυτός ο τόπος να κάνει τη δική του επανεκκίνηση όπως πρέπει, τόσο για εμάς τους ίδιους που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και μιλάμε, αλλά και για τις επόμενες γενναίες και για τα παιδιά μας και για το μέλλον αυτού του τόπου. Μάλιστα, κυρία Παπαδοπούλου, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε απόψε. Ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε και πάλι στην εκπομπή μας. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, τιμή μου και εμένα. Και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε για απόψε. Ο χρόνος μας τελείωσε και θα σας καληνυχτήσω και εγώ από τη μεριά μου. Και χάρηκα πάρα πολύ για την απόψινή μας βραδιά που ήμασταν μαζί. Καλό σας βράδυ.